Για εμάς την ελληνική λύση είναι άποψη ζωής να πιστεύουμε ότι ομονοούντες οι Έλληνες έχουν τα ισχυρότερα τείχη από οποιοδήποτε τείχος. Είναι σαν ένα μεγάλο τείχος. Αυτό είπαμε στον Πρωθυπουργό. Ζητάμε εθνική ομοψυχία από όλους και επισημάναμε συγκεκριμένα πράγματα που μας προβληματίζουν. Ζητήσαμε σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών και επιμένουμε σε αυτό για να βρούμε τις κόκκινες γραμμές της χώρας. Επισημάναμε στον Πρωθυπουργό ότι πρέπει να συγκληθεί το ΚΙΣΕΑ για να δούμε και τους κανόνες εμπλοκής της χώρας. Ευγενικά ζήτησα από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας η αυριανή εκδήλωση να μην γίνει, γιατί είναι η ημέρα για μας πολύ σημαντική λόγω ότι γίνεται τζαμί Αγία Σοφία. Επίσης, μιλήσαμε στον Πρωθυπουργό και τονίσαμε ότι για μας η ΑΟΣ με την Κύπρο πρέπει να γίνει χθες. Εάν το τουρκικό πλοίο τολμήσει να παραβιάσει την ελληνική υφαλοκρηπίδα, κατά τη δική μας άποψη αυτό σημαίνει κάζους μπέλι και βήθηση οποιοδήποτε πλοίου. Επισημάναμε επίσης στον Πρωθυπουργό και το τονίσαμε πολλές φορές σήμερα, στο ημίωρο που τον συνάντησα και τον ευχαριστώ γι' αυτό, ότι πρέπει επιτέλους η Ελλάδα να πάρει πρωτοβουλίες αντίμετρο στην Τουρκία. Μπορούμε να επιβάλλουμε αντίμετρα στην Τουρκία, της δίνουμε 2 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο για να παίρνουμε τα εμπορεύματά τους. Επίσης, το επισημάναμε ότι για να πιστεί η Ευρώπη πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε στα τουρκικά φορτηγά να μην περνούν από την Εγνατία Οδό με εμπορεύματα ευρωπαϊκά. Και μπορούμε να το πράξουμε. Πρέπει να υπάρχει βούληση. Επίσης, τόνισα ο ίδιος τον Πρωθυπουργό ότι πρέπει να μιλήσει με τους Έλληνες εφοπλιστές. Του είπα ότι πρέπει οι Έλληνες εφοπλιστές να καταλάβουν ότι πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και επιτέλους να σταματήσουν να κάνουν τα πλοία τους στην Τουρκία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να χτυπηθεί η οικονομία της Τουρκίας. Εμείς πιστεύουμε, και το τονίζω αυτό, ότι αν συνεχίσουν οι Αμερικανοί να κάνουν πλάτες στους Τούρκους, πρέπει να κλείσουν όλες οι αμερικανικές βάσεις μέχρι να ανασταλεί αυτή η προκλητικότητα από την Τουρκία. Κλείνοντας, πρέπει να πω ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να αισθάνεται περήφανος για τον ελληνικό στρατό. Να είναι σίγουρος ότι ο στρατός είναι έτοιμος. Εθνική ομοψυχία χρειάζεται από όλους μας για να είμαστε πανέτοιμοι για αυτά που έρχονται. Ευχόμαστε να μην θυμούν τα δυσάρεστα. Αλλά οι Έλληνες ενωμένοι ποτέ δεν είναι νικημένοι.